Πάμε να δούμε που, σε ποιε περιφέρειε ήταν υποψήφιο ο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και την πρώτη δήλωση που έκανε η τρίτη τελικά στο ψηφοδέλτιο επικρατεία, η κυρία Χρονοπούλου. Βάσει τη εκλογική νομοθεσία, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφοι σε τρει εκλογικέ περιφέρειε. Έτσι, ενημερωθήκαμε ότι ο πρόεδρο του Πασό Κίνημα του Αλλαγή, Νίκο Ανδουλάκη, θα είναι υποψήφιο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Εράκλειο Κρήτη, στο νότιο τομέα εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην α Θεσσαλονίκη. Όπω είπε και εσύ, με ανάρτησή τη, η Ελένη Χρονοπούλου, που όπω ξέρουμε από χθε που ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο επικρατεία του Πασόκ, είναι στην τρίτη θέση εκπροσωπώντα τον απόδημο ελληνισμού. Η γυναίκα που το... για λόγο έγινε γνωστή, ενώ έχει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Φορά, α, και στον νομικό χώρο στις Βρυξέλλες α, και ως μέλος του ΠΑΣΟΚ α, έγινε γνωστή για την καταγγελία της ότι έπεσε θυμαβιασμό από τον Αλέξη Γεωργούλη. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο του κόμματο για την συμμετοχή τη στο ψηφοδέλτιο επικρατεία, για τη μεγάλη τιμή, όπω είπε, που είχε με αυτή τη συμμετοχή. Και συγκεκριμένα ανέφερε στην ανάρτησή τη ότι το ψηφοδέλτιο ενώνει τι γενιέ, του κοινωνικού, επαγγελματικού και επιστημονικού χώρου που θεμελιώνουν μια νέα σχέση ελπίδα με την ελληνική κοινωνία. Κτίζει μια γέφυρα ανάμεσα στην εμπειρία και την ανανέωση. Κυρίω όμω ενώνει του εκπροσώπου τη γενιά των διαδοχικών κρίσεων, αυτού που έφυγαν με αυτού που έμειναν. Η απόφαση τη μεγάλη αλλαγή είναι στο χέρι μα. Καταλήγει στην ανάρτησή τη στο Facebook, η κυρία Ελένη Χρονοπούλου. Α ευχαριστήσουμε κάτι από τη